Καλημέρα. Ξυπνήσαμε, πλύναμε δοντάκια, μουτράκια. Ήπιαμε νερό φυσικά, να πίνετε νερό. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Το σημερινό βίντεο δεν θα είναι ούτε βλογκάκι, ούτε full day of fitting, ούτε κάποια προπόνηση. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις που μου γράψετε στο Instagram και θα σας δείξω και μια τσαγμένη μου συνταγή για πρωινό, αναβολικά French toast. AKA αυγόφετες. Κάπως πιο διατροφικές βέβαια. Αυτά, αλλά για αρχή πάμε να φτιάξουμε καφέ γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να αρθρώσω λέξη. Μυρίζει τέλεια. Μη βλέπετε το λουμίδι από έξω, γαλλικός είναι, απλά το βάζω σε αυτή τη συσκευασία. Επειδή μερικοί αναρωτιέστε τι καφέ πίνω, συνήθως πίνω γαλλικό σκέτο. Τώρα, άμα δεν έχω γαλλικό, μπορώ να πιω ελληνικό με μια ζαχαρίνη, κάπως έτσι. Αυτά όταν είναι να φτιάξω μόνος μου καφέ. Όταν είναι να παραγγείλω απ' έξω, βασικά δεν παραγγέλνω ποτέ απ' έξω. Όταν είναι να κάτσω έξω να πιω καφέ, θα πάρω κανένα φρέντο εσπρέσο. Και αυτό μέτριο με μια ζαχαρίνη ή στέβια, ό,τι έχει. Ας το πάμε λίγο πιο πίσω γιατί δεν φαίνομαι. Τώρα εδώ καλά είναι. Εδώ καλά φαίνεται. Όπου παίζει να είναι λίγο ρυψοκίνδυνο. Ας το βάλουμε εδώ τότε, να έχουμε και το κεφάλι μας ήσυχο. Άρα πρέπει να πάρω κανένα βιντεογράφο. Ας ξεκινήσουμε με το Q&A, να κρύωσω και λίγο καφές. Σας έκανε κάποιες ερωτήσεις στο Instagram, σε story. Οπότε, αν δεν με ακολουθείς και θέλεις να μάθεις κάποια παραπάνω πράγματα, είτε για μένα, είτε γενικά για το fitness, calisthenics, διατροφή, δεν ξέρω και εγώ τι, ακολούθα με στο Instagram ή τσέκαρε τουλάχιστον αυτά που ανεβάζω. Κάτι είναι και εκείνο. Και για να δούμε. Ας ξεκινήσουμε με μία από τις πιο βασικές και πιο συχνή ίσως. Από πόσο χρονών γυμνάζεσαι? Εγώ δηλαδή. Από τον Γιώργο Πάουκ G4. Λοιπόν, εγώ γυμνάζομαι από τα 15 περίπου. Αυτή τη στιγμή είμαι 23 και ας μην μου φαίνεται. Όπου δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια προπόνηση, σοβαρή. Τα πρώτα δύο χρόνια ήταν πιο χαλαρά, που θα έκανα πιο πολύ μερικές έλξεις, βυθίσεις, κάμψεις. 3-4 φορές την εβδομάδα. Όσο περνούσε ο καιρός, τότε και σοβάρευε. Μετά τα 4-5 χρόνια ξεκίνησα να ασχολούμαι και με τη διατροφή μου, να το ψάχνω λίγο παραπάνω τέλος πάντων. Πάμε στην επόμενη. Πότε θα μου γάψω. Σου έχει περάσει από το μυαλό να ασχοληθείς με street lifting? Μου έχει περάσει το μυαλό 2-3 φορές να ασχοληθώ με το street lifting και μάλλον αυτό θα κάνω στο μέλλον. Εγώ γενικά ένα διαστήματα αλλάζω στόχους. Άλλους είναι πιο πολύ το να βελτιώσω τα skills μου, τα κόλπα δηλαδή που κάνω με το βάρος του σώματος, άλλες φορές την αντοχή μου σε τρέξιμο, άλλες φορές να ανεβάσω κιλά σε καθίσματα, διάφορα τέλος πάντων. Αυτή την περίοδο θα ήθελα να ασχοληθώ με το street lifting. Για όσους δεν ξέρω τι είναι το street lifting, με λίγα λόγια είναι οι βασικές ασκήσεις της καλλιστενικής, όπως έλξεις, βυθίσεις, καθίσματα, απλά με επιπλέον βάρος. Δεν μπορώ όμως να το κάνω αυτή την περίοδο γιατί έχω κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς. Μεταφορικά μιλώντας πάντα. Οπότε περιμένουμε, συνεχίζουμε να προπονούμε skills, κόλπα, lunge, front lever, κατακόρυφα κλπ. Μέχρι να έρθει τη στιγμή θα το αλλάξω αυτό. Τώρα πότε θα γίνει αυτό, πιστεύω με την νέα χρονιά. Ελπίζω να σε κάλυψα. Κούκος. Εδώ ο Ρέστης ρωτάει ποια είναι η καλύτερη ηλικία για όγκο. Ο όγκος δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το στόχο του καθενός. Επίσης έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Όπως το τι ποσοστό λίπος έχεις σε αυτή την περίοδο. Άμα έχεις 20% λίπος, τότε δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις όγκο. Δεν θα σε ευνοήσει, δεν θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, άμα έχεις 15-20% λίπος, αυτό που θα σου πρότεινε είναι να κάνεις συντήρηση. Άμα έχεις πολύ χαμηλό ποσοστό λίπος, τότε ναι, κάνε όγκο. Αλλά πάντα με υγιεινές τροφές. Αυτά τα dirty bulking και τρώω πιτόγυρο επειδή είμαι στον όγκο και θέλω να βάλω κιλά. Τα κούβερσε. Καταστρέφεις την υγεία σου, τις ορμόνες σου και άλλα πολλά. Ελπίζω να απάντησα. Ερώτηση από τη Σταματία. Οι κοπέλες πώς αντιμετώπιζαν πριν γίνεις τόσο fit και μετά? Υπάρχει διαφορά? Για να δούμε, κρύωσε. Λοιπόν, κοπέλες. Εγώ μάγκες γυμναστικής ξεκίνησα τρίτη γυμνασίου περίπου. Αρχές. Μέχρι τότε ήμουν αρκετά μικροκαμωμένος για την ηλικία μου. Μικρό έδειχνα πάρα πολύ, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο κοπέλες της ηλικίας μου να μπορέσουν να με δουν ερωτικά. Όχι μόνο για αυτό το λόγο, απλά γενικά δεν ήμουν από τα cool παιδιά. Ήμουν ένα απλό παιδάκι που μικρό έδειχνε, που φορούσε τα ρούχα της μάνας του και δεν μιλούσε και πολύ. Πάντως φίλους είχα κανονικά, ούτε bullying μπορώ να πω ότι έτρωγα. Όλα καλά. Τώρα από τη στιγμή που ξεκίνησα γυμναστική, ήταν και η στιγμή που άρχισα να ανεβαίνω, να ψηλώνω, να είχε βαρύνει η φωνή μου πολύ απότομα. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο μια κοπέλα να με δει ερωτικά τότε. Και σε συνδυασμό με τη γυμναστική και το ότι είχα αρχίσει να έχω ένα πιο αισθητικό σώμα, σίγουρα βοήθησε στο να έχω κάποιες κατακτήσεις, ας το πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Οπότε δεν μπορώ να πω το πόσο μεγάλη διαφορά είχα, αλλά σίγουρα το σώμα έπαιξε κάποιο ρόλο. Τώρα επειδή εσύ λες αντιμετώπιζαν σκέτο,
Δεν ξέρω αν εννοείς καθαρά για το ερωτικό κομμάτι, αλλά γενικότερα, άμα το βγάλουμε αυτό στην άκρη, πάντα με αντιμετώπιζαν με συμπάθεια και χαμόγελο γιατί ήμουνα ένας γλυκούλης από μικρός. Αυτό. Γκόρτσκιος. Ελπίζω να το λέω σωστά. Έχεις αδέρφια? Και αν ναι, με τι ασχολούνται? Έχω μία αδελφή, είναι 30 χρονών, με περνάει 7 χρόνια. Δεν ασχολείται με κάτι συγκεκριμένο, βοηθό ακτινολόγου τελείωσε, αλλά δεν ασχολήθηκε με αυτό στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή δουλεύει στην Express Service και αν έχω καταλάβει καλά, είναι στα τηλέφωνα και κλείνει τα ραντεβού. Αν έχω καταλάβει καλά. Τόμπι, το μπάι, δεν ξέρω. Πότε ξεκινήσει τη γυμναστική και ποια πιστεύει είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδο? Η γυμναστική, όπως προανέφερα, τη ξεκίνησε στα 15 μου, δηλαδή το 2013-14. Και ποια πιστεύεις είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος? Αυτό πάλι είναι κάτι πάρα πολύ γενικό. Έχει να κάνει με το στόχο σου. Τώρα, εσύ λογικά θα εννοείς για να χτίσεις σώμα, να αναπτύξεις την υγική σου μάζα κλπ. Για μένα το πιο αποτελεσματικό είναι το να πας ή γυμναστήριο ή να πάρεις κάποια κιλά και να κάνεις προπόνηση με αντιστάσεις. Από εκεί πέρα, ναι, με και με καλλιστενική μπορείς να χτίσεις ένα πολύ αξιόλογο σώμα, αλλά δεν είναι η βέλτιστη προσέγγιση. Πόσα κιλά είσαι και πώς καταφέρνει να διατηρήσει το ποσοστό λίπου σου τόσο χαμηλό, μπρο. Καλά, μερικά ονόματα δεν θα τα διαβάζω γιατί θα τα λέω τελείως λάθος. Κοίτα, αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι για τον κάθε άνθρωπο το ποσοστό λίπους που μπορεί να διατηρήσει είναι διαφορετικό. Άλλος πιο εύκολα διατηρείται στο 10%, άλλος στο 15%, άλλος στο 7%. Οπότε δεν είναι για όλους ρεαλιστικό αυτό που κάνω. Καλά, ότι για μένα δεν είναι. Γιατί αρκετές φορές με νιώθω να πεινάω, να μην αντέχω και ότι θέλω να κάνω κάποιο διάλειμμα. Τώρα πώς θα καταφέρνουν? Βασικότερο πράγμα για να είσαι χαμηλό ποσοστό λίπους είναι το να είσαι ένα θερμητικό έλλειμμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα εργαλεία που μπορείς να το πετύχεις αυτό πολύ πιο εύκολα. 4 από τα βασικότερα για εμένα είναι τα εξής. Να καταναλώνω τροφές οι οποίες είναι μεγάλες σε όγκο, αλλά έχουν πολύ λίγες θερμίδες. Όπως είναι τα λαχανικά και τα φρούτα. Πάντα συνοδεύω τα γεύματά μου και με μια μεγάλη σαλάτα για να με κρατάει γεμάτο. Το άλλο είναι η αυξημένη δραστηριότητα. Εγώ γενικά λόγω της δουλειάς μου και του χόμπι μου έχω πολύ αυξημένη δραστηριότητα μέσα στη μέρα μου, οπότε καίω παραπάνω θερμίδες. Θα σου πρότεινα για αρχή να κάνεις 10 με 15.000 βήματα ημερησίως. 3. Να πίνεις πολύ νερό. Το νερό, πέρα από το ότι είναι υγεία και θα σε κρατάει υδατωμένο, θα κρατάει και το στομάχι σου πιο γεμάτο. Και 4. Είναι ο ύπνος. Κάτι που δεν καταλαβαίνουν πολλοί είναι ότι όπως και με το νερό, πολλές φορές νιώθουμε ότι πεινάμε, αλλά ήδη ψάμε, κάτι το οποίο συνδέεται με το νερό που προανέφερα, ή νιστάζουμε. Οπότε καλό να κρατάμε το σώμα μας πάντα ενυδατωμένο και να κοιμόμαστε παρκώς. Ένα επίσης bonus που μπορώ να σου πω είναι το εξής. Κάνοντας προπόνηση με αντιστάσεις και αυξάνοντας τη μυϊκή σου μάζα, θα έχεις και επιπλέον καύσεις. Καύσεις όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προπόνησης, αλλά και γενικά μέσα στη μέρα. Θα έχει μεγαλύτερες διατροφικές ανάγκες στο σώμα σου. Με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο να ξεπεράσεις τη θερμίδα συντήρησή σου και να παχύνεις. Πάω μια τελευταία ερώτηση, να σας δείξω τη συνταγή με τα French Toast και μετά συνεχίζουμε. Πώς έγινες ηλεκτρολόγος? Για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαι ηλεκτρολόγος φορτηγά. Και ο λόγος που κάνω αυτό το επάγγελμα είναι ο πατέρας μου, επειδή έχει δικό του συνεργείο. Έχω τελειώσει ΕΠΑΛ, οχημάτων συγκεκριμένα, όπου αυτό το χαρτί με επιτρέπει με 2 χρόνια προϋπηρεσία να βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τώρα, μα μου αρέσει αυτή η δουλειά. Είναι σε τι φάση θα με πετύχεις? Πάντως, σίγουρα είναι δύσκολο γιατί έχω να αντιμετωπίσω τις καιρικές συνθήκες. Μπορεί να βρέχει, μπορεί να χιονίζει, μπορεί να έχει πάρα πολύ ζέστη. Είναι χειρονακτική δουλειά. Δηλαδή, άμα δείτε και από τα χέρια μου είναι χαλιά. Είναι αρκετές οι ώρες, αλλά έχει και πολλά άλλα όμορφα κομμάτια. Όπως είναι να στρωθεί με πολύ κόσμο και αυτή η αίσθηση του να φτιάχνεις κάτι. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Πάντως, όπως και με κάθε δουλειά, έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Πάμε τώρα να σας δείξω το πρωινό μου, French Toast, αναβολικά πάντα. Μετά από αυτό και αφού φάμε, να συνεχίσουμε το Q&A. Μην ξεχνάτε, άμα σας αρέσει το βίντεο, πατήστε ένα like, κάντε και μια εγγραφή, γιατί με βοηθάει αρκετά. Πάμε να δημιουργήσουμε τώρα. Για αρχή παίρνουμε ένα ποτήρι και το τοποθετούμε πάνω από μια ζυγαριά. Βάζουμε 250 γραμμάρια σπρέδα αυγού, 1-2 κουταλιές σούπα στέβια, κανέλα και ηλάνης, αλάτι και το χτυπάμε. Στη συνέχεια τοποθετούμε το μείγμα μας σε ένα πλατή τάπερ. Παίρνουμε 3 φέτες ψωμί του τόστ, εγώ χρησιμοποιώ αυτές εδώ. Και τις μουλιάζουμε μέσα στο μείγμα και από τις δύο πλευρές. Όσο αυτές μουλιάζουν, βάζουμε ένα τηγάνι στο μάτι και το ανάβουμε σε μέτρια φωτιά για να προθερμανθεί. Και δείτε εδώ τώρα τι κάνουμε με το ελαιόλαδο, γιατί βλέπω πάρα πολλούς να γεμίζετε τα τηγάνια στην ελαιόλαδο και μου βγαίνουν τα μάτια. Με λίγο ίσα ίσα και με μία χαρτοπετσέτα καλύπτουμε όλη την επιφάνεια. Τώρα, αφού το τηγάνι μας προθερμάνθηκε και αφού οι φέτες μας μουλιάσανε, τις τοποθετούμε μέσα και χαμηλώνουμε ελάχιστα τη φωτιά. Ό,τι έχει περισσέψει μέσα στο τάπερ, ενώ το χύνουμε πάνω από τις αυγόφετες, που από μάγκες μυρίζουν τέλεια πραγματικά. Και αφού δούμε ότι από τη μία πλευρά είναι έτοιμα, τα γυρνάμε από την άλλη.
Ορίστε, πρέπει να μοιάζουν κάπως έτσι. Όσα αυτά μαγειρεύονται, σε ένα πλάκι θα βάλουμε 200 γραμμάρια ανάμεικτα μπέρι, μύρτιλα, βατόμουρα, φράουλες. Θα τα ανακατέψουμε με 200 γραμμάρια γιαούρτι και θα τα βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων να συσταθούν. Πιο συγκεκριμένα, total 2%. Και το τελικό μας μείγμα μοιάζει κάπως έτσι. Βάζουμε μία αυγόφετα, από πάνω λίγο από το μείγμα. Άλλη μία αυγόφετα, από πάνω και άλλο από το μείγμα. Τελευταία αυγόφετα και από πάνω όλο το μείγμα που μας πέρισεψε. Δείτε εδώ, μάγκες. Όσο τέλειο φαίνεται, άλλο τόσο και είναι. Όλο αυτό τώρα μας αποδίδει σε 550 θερμίδες, εκ των οποίων 61 είναι υδατάνθρακας, 61 πρωτεΐνη και 7 λιπαρά. Θα κάνω τώρα ένα live στο TikTok τρώγοντάς το. Θα φορτίσω την κάμερα μου γιατί βλέπω να ψοφάει σε λίγο και θα συνεχίσουμε το Q&A. Λοιπόν, φάγαμε το τέλειο πρωινό μας, χορτάσαμε, γεμίσαμε δυνάμεις και πάμε τώρα να συνεχίσουμε το Q&A. Λοιπόν, για να δούμε. Τι σου έδωσε κίνητρο για να ξεκινήσει τη γυμναστική? Από το Δημήτρη Τζορ. Λοιπόν, εγώ παλιότερα έκανα parkour και ο λόγος που ξεκίνησε τη γυμναστική ήταν για να δυναμώσω τα χέρια μου και να μπορώ να σκαρφαλώνω τείχους. Αυτό, τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό είχα πάρει ένα μονόζυγο τότε. Στη συνέχεια, απλά είχα πετύχει ένα βίντεο στο Facebook, το οποίο δεν το είχα πολύ δώσει σημασία, του Frank Medrano. Είμαι σίγουρος ότι όλοι το ξέρουν αυτό το βίντεο. Το οποίο μετά μου το πέταξε και στο YouTube. Και στη συνέχεια μου πέταξε κάποια άλλα προτινόμενα. Όπου σε ένα από αυτά είχα δει έναν τύπο, τον Ican Isimov, να εκτελεί μια άσκηση η οποία λέγεται Plants, γνωστή και ως ψαράκι. Όταν είδα για πρώτη φορά αυτή την άσκηση, ερωτεύτηκα και είπα αυτό πρέπει να το μάθω. Και κάπως έτσι ξεκίνησα και έφτασα εδώ που έφτασα. Υπάρχει μυϊκή ανισορροπία? Αν ναι, πώς αντιμετωπίζετε? Από τον Πέτρο. Λοιπόν, φίλε μου, σε όλους υπάρχει μυϊκή ανισορροπία. Σε άλλα σημεία το έχουν περισσότερο, σε άλλα σημεία λιγότερο. Οπότε είναι κάτι το φυσιολογικό. Οπότε αν είναι σε μεγάλο βαθμό, κάτι που προτείνω είναι το εξής. Τράβα βίντεο τον εαυτό σου και δες το πώς εκτελεί τις ασκήσεις. Υπάρχει περίπτωση να εκτελείς μία άσκηση με τελείως λάθος τεχνική, με αποτέλεσμα η μια σου πλευρά να έχει μεγαλύτερη υπερτροφία από την άλλη. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο και μπορεί να προκύψουν και τραυματισμοί από αυτό. Το δεύτερο πράγμα που θα σου πρότεινα είναι να δουλέψεις και απομονωτικές ασκήσεις. Είτε με αλτήρες, είτε με κάποιο μηχάνημα. Ποιες είναι οι βλέψεις σου για το μέλλον? Ένας από τους κυριότερους στόχους που έχω αυτή την περίοδο είναι να κάνω αυτό το πράγμα επάγγελμα. Είναι εφικτό? Σίγουρα είναι. Θέλει δουλειά? Σίγουρα θέλει πάρα πολύ δουλειά. Από τη στιγμή που είναι εφικτό και είναι στο χέρι μου, εγώ θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά τη γυμναστική, σκέφτομαι να προπονώ πιο αραιά τα skills και να επικεντρωθώ πιο πολύ σε basics, να φτιάξω λίγο παραπάνω τα πόδια μου και θα κοιτάξω από εδώ και πέρα να μην είμαι σε τόσο χαμηλό ποσοστό λίπους, αλλά σε ένα ποσοστό λίπους που θα νιώθω πιο άνετα και καλά, όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Τώρα, βέβαια, αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, δεν ξέρω. Θα φανεί. Πόσες θερμίδες τρως σε όγκο και πόσες σε γράμμωση? Ποτέ μα ποτέ δεν έχω κάνει ούτε όγκο ούτε γράμμωση. Και πολύ σπάνια μετράω θερμίδες. Έχω συγκεκριμένες τροφές που τρώω μέσα στην εβδομάδα μου. Ζυγίζομαι σχεδόν καθημερινά και βλέπω ανάλογα με το πώς πηγαίνει το βάρος μου, το αν θα πρέπει να κόψω ή να βάλω. Σωστό ή λάθος, δεν κάνω πρωταθλητισμό. Ούτε έχω σκοπό να κατέβω σε κάποιον αγώνα στο κοντινό μέλλον. Αυτό. Πόσα χρόνια γυμνάζεσαι και γιατί αποφάσισες να κάνεις καλλιστενική? Γυμνάζομαι 8 χρόνια, όπως έχω ξαναπεί, και καλλιστενική κάνω επειδή μου αρέσει να ελέγχω το σώμα. Το γυμναστήριο είναι κάτι που το βαριέμαι, δεν έχω βρει κάποιο άθλημα το οποίο να μου αρέσει τόσο. Οπότε κάνω καλλιστενική. Βέβαια δεν κάνω 100% καλλιστενική, επειδή μερικές φορές μου αρέσει να κάνω καθίσματα με βάρη για να γυμνάσω και τα πόδια μου. Θα δοκίμασες ποτέ για κανένα μήνα να γίνει στα βάρη απλά για να δεις κάποια πιθανή αλλαγή? Προς το παρόν όχι. Όπως είπα και ξαναείπα, δεν μου αρέσουν τα βάρη. Τώρα το δεν μου αρέσουν τα βάρη βέβαια είναι πολύ γενικό. Καμιά άρση βαρών μπορεί και να τη δοκίμαζα, αλλά στο γυμναστήριο δεν νομίζω να πάτουσα ποτέ. Βέβαια ποτέ μιλες ποτέ. Οπότε προς το παρόν δεν είναι κάτι που το έχω στα πλάνα μου. Σημαντικά tips με τα οποία είδες μεγάλη βελτίωση στην καλλιστενική. Τρία πράγματα με βοήθησαν αρκετά, πιστεύω. Ένα, το ότι βελτίωσα τη διατροφή μου. Δύο, το ότι ξεκίνησα πάλι να δουλεύω τις βασικές ασκήσεις όπως camps, βυθίσεις και έλξεις. Και τρία, τα ανοίγματα. Τόσο πριν όσο και μετά την προπόνηση. Κάνοντας ανοίγματα πριν την προπόνηση, με βοηθάει στο να νιώθω πιο καλά το σώμα μου και πιο δυνατός. Κάνοντας ανοίγματα μετά την προπόνηση, με βοηθάει στο να αναρρώνω πιο γρήγορα. Οπότε ναι, έπαιξε μεγάλο ρόλο. Αγαπημένη άσκηση για όμους, η camps με κατακόρυφο. Με διαφορά. Βάρ και σωστή διατροφή μπορούν να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με την καλλιστενική? Το ίδιο αποτέλεσμα σου προστεί. Αν μιλάς για την μυϊκή ανάπτυξη, πολύ καλύτερο αποτέλεσμα θα έχεις με τα βάρη από ό,τι με την καλλιστενική. Τώρα, αν εννοείς τα κόλπα, σε καμία περίπτωση κάνοντας βάρη θα μπορείς να μάθεις πλάντς. Ελπίζω να σε κάλυψω. Κάποιο tip για να βγάλω πλάντς μόλις άρχισα να προπονώ? Να μην βιάζεσαι να βγάλεις πλάντς. Είναι ίσως η καλύτερη συμβολή που μπορώ να σου δώσω. Άμα βιάζεσαι, σίγουρα θα απογοητευτείς. Σίγουρα θα τραυματιστείς και σίγουρα δεν θα απολαύσεις τη διαδικασία. Πιστεύεις ότι κάποιος θα μπορούσε να κάνει δύο είδη γυμναστικής, π.χ. καλλιστενική και street lifting? Δεν είναι ανάγκη να κάνεις ένα είδος προπόνησης. Μπορείς να κάνεις και 2 και 3 και 10. Κάνε αυτό που σου αρέσει.
Κάποιος μπορεί να κάνει καλλιστενική και ποδόσφαιρο, μπορεί να κάνει καλλιστενική και βάρη, μπορεί να κάνει καλλιστενική και μπάσκετ, οτιδήποτε. Ο μόνος λόγος που θα σου πρότεινε να κάνεις μόνο ένα άθλημα είναι άμα θέλεις να κατέβεις σε αγώνες και να διακριθείς παγκοσμίως σε αυτό. Άμα δεν έχεις τέτοιες βλέψεις, για ποιο λόγο να κάτσεις και να ασχολείσαι με μόνο ένα πράγμα. Ακόμα και ο Chris Bumstead που είναι Mr. Olympia θα το δεις ότι στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να παίζει μπάσκετ, ας πούμε. Ή και πολλοί άλλοι αθλητές να κάνουν άλλα πράγματα όπως χορό. Έχεις τραυματιστεί? Και αν ναι, τι ήταν? Ο μεγαλύτερος μου τραυματισμός που είχα ποτέ ήταν μια τενοντίδα που είχα στον αριστερό μου δικέφαλο. Ο οποίος με ανάγκασε να μην μπορέσω να ξαναπιάσω μονόζυγο για 6 μήνες. Βέβαια, προσπαθούσα να δουλεύω γύρω από τον τραυματισμό μου, να κάνω κάποιες σκάμψεις, κάποιες βυθίσεις, κάποια καθίσματα. Τίποτα παραπάνω. Ήταν κάτι το οποίο με είχε ρίξει αρκετά ψυχολογικά επειδή με περιόριζε όχι μόνο στην προπόνηση αλλά και στην καθημερινότητά μου. Γι' αυτό πλέον κοιτάζω να είμαι πολύ πιο προσεκτικός και στην προπόνηση και στην αποθεραπεία μου. Και κοιτάω να ακούω το σώμα μου. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας να μην χρειάζεται να χάσουμε κάτι για να το εκτιμήσουμε. Γι' αυτό να προσέχετε την υγεία σας και το σώμα σας. Γιατί καλλιστενική? Είναι μια ερώτηση που δέχομαι πολύ συχνά και δεν μπορώ να την καταλάβω. Πας σε κανένα που παίζει ποδόσφαιρο και το ρωτάς γιατί ποδόσφαιρο? Γιατί μου αρέσει. Πρέπει να υπάρχει ένα γιατί. Μόνο με βάρη τελικά χτίζεις πόδια? Λοιπόν, θα σου πω. Έχει τύχει να προπονώ τα πόδια μου και χωρίς βάρη και με βάρη. Όταν είσαι ακόμα αρχάριος, ό,τι και να κάνεις θα μεγαλώσουν. Ακόμα και με το βάρος σώματός σου να προπονηθείς, θα μεγαλώσουν. Αυτό είναι σίγουρο. Από ένα σημείο και μετά όμως, αναγκαστικά θα βαρέσει ένα πλατό. Δεν θα μεγαλώνουν άλλο, δεν θα δυναμώνουν. Εκεί πέρα θα πρέπει να πάρουν θέση τα βάρη. Με το βάρος σώματος θα μπορείς να πας από το Α στο Β, από το Β στο Γ. Αλλά για να πας από το Γ στο Δ και από το Δ στο Ε, θα πρέπει να βάλεις βάρη. Αυτό. Πιστεύεις ότι μπορείς να ασχοληθείς επαγγελματικά με το YouTube? Υπάρχουν άπειροι YouTubers εκεί πέρα έξω που τρέφονται από αυτό και δεν θεωρώ ότι έχω κάτι να ζηλέψω από αυτούς πέρα από την πολλή δουλειά που έχουν ρίξει σε αυτό. Οπότε ναι, πιστεύω ότι άμα ρίξω και εγώ την ανάλογη δουλειά μπορώ να το κάνω επάγγελμα. Πρωτεΐνη πριν ή μετά το γυμναστήριο και ιδανική ώρα. Αν εννοείς πρωτεΐνη σαν μακροθρεπτικό, θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε γεύμα για εμένα προσωπικά. Αν εννοείς πρωτεΐνη σε συμπλήρωμα, αν εννοείς μετά την προπόνηση, κανένα μισό ώρα μετά την προπόνηση είναι η τέλεια ώρα. Από freestyle τι κάνεις? Τίποτα. Είμαι σε μια ηλικία όπου δεν με παίρνει να τερματιστώ. Άμα δεν έχεις το κατάλληλο χώρο, το κατάλληλο εξοπλισμό, είναι πολύ πιθανό να σπάσεις κανένα πόδι. Οπότε δεν θέλω να το διακινδυνεύσω. Πώς μπορεί ένα σκηνή άτομο να χτίσει σώμα στο δικό σου? Και αυτό ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου έκανε ένα άλλο παιδί, από πού ξεκίνησες. Και λέω να κλείσω με αυτό. Είτε είσαι σκηνή, είτε οτιδήποτε, μπορείς να χτίσεις σώμα. Εγώ προσωπικά όταν ξεκίνησα τη γυμναστική δεν ήμουν ούτε χοντρός, ούτε πολύ αδύνατος. Είχα ένα κανονικό σώμα. Δεν είχα καθόλου μυϊκότητα πάνω μου. Ήμουν πολύ αδύναμο παιδάκι. Τώρα, άμα κάποιος είναι πολύ αδύνατος, εννοείται ότι θα πρέπει να βελτιώσει τη διατροφή του και να ξεκινήσει να γυμνάζεται. Μου φαίνεται πολύ αστείο μερικά άτομα να περιμένουν πρώτα να βάλουν κιλά και μετά να ξεκινήσουν προπόνηση. Γιατί το έχω δει πολλές φορές αυτό. Φίλοι μου να θέλουν να χτίσουν σώμα και να τους ρωτάω γιατί δεν κάνεις προπόνηση και να μου λένε πρέπει πρώτα να βάλω κιλά. Είμαι πολύ αδύνατος. Τα κάνουμε όλα παράλληλα. Τρώμε καθαρές ποιοτικές τροφές, είμαστε σε ένα μικρό θερμιδικό πλεόνασμα και προσπαθούμε να προπονούμαστε με προοδευτική υπερφόρτιση. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση ή να αυξάνουμε τα κιλά, ή τις επαναλήψεις ή να μειώνουμε τα διαλύματα. Και ανά δύο μήνες περίπου να κάνουμε ένα deload όπου θα ρίχνουμε τον όγκο και την ένταση της προπόνησης έτσι ώστε να αρρώσουμε. Είτε εμείς μας, είτε οι τένοντες, είτε οι αρθρώσεις, είτε το κεντρικό νευρικό μας σύστημα. Γιατί δεν γίνεται συνέχεια να προοδεύουμε? Κάποια στιγμή θα χτυπήσουμε και ένα πλατό. Αυτά ανεκτικά. Κάποια απορία πάνω σε αυτά που είπα, δεν θα να μου το γράψετε στα σχόλια, έτσι ώστε να προσπαθήσω να γίνω λίγο πιο κατανοητός στα επόμενα Q&A. Θα κάνω σίγουρα και άλλα τέτοιου είδους βίντεο στο μέλλον, οπότε κάνε με follow στο Instagram για να μην τα χάσεις και να βάλεις και εσύ τη δικιά σου ερώτηση. Ξέρεις, μπορεί και η δικιά σου απορία να μπει σε ένα τέτοιο βίντεο. Αυτά, τέλος λέμε στο τέλος του βίντεο. Like, subscribe, καμπανάκι. Τα social μου που θα μπορείτε να με βρείτε θα τα έχω κάτω στην περιγραφή. Γεια σας. Πιάστηκαν τα πόδια μου. Εν τω μεταξύ έχω τρίπιο παντελόνι, ελπίζω να μην φαίνεται στο βίντεο.